Monkey. Έχουμε τον Άλεξ Κατηγούδη δίπλα μας, που έχει κάνει τώρα την ατομική του έκθεση στο Μπάρετ. Είμαι νιώβη κριτικού, υπεύθυνη εκθέσεων και επιμέλεια του χώρου, κειμένων και όλο το art concept. Στην ουσία, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε νέους καλλιτέχνες να προωθήσουν τη δουλειά τους και να ενοποιήσουμε το χώρο που είναι ουσιαστικά ποτό και καφέ, ένας χώρος εστίασης, να επικοινωνήσουμε έργα τέχνης, καλλιτέχνες, κόσμος και να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινό, ένα νέο χώρο συνύπαρξης διάφορων πραγμάτων. Καλά τα λέω. Αυτά από εμάς. Ελπίζω να ακούσετε και τη συνέντευξη του Άλεξ και να σας αρέσει. Βρισκόμαστε στο Μπάρετ, στο μοναστηράκι. Στο μοναστηράκι. Στο Ψηρί. Στο Ψηρί. Κοντά, γύρω-γύρω είναι αυτά. Και έχω συναντήσει εδώ, έχω δίπλα μου τον Άλεξ. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι γίνεται. Ωραία, αγχώθηκε, κόλλησε. Ναι. Είναι η πρώτη σου έκθεση. Τα εγγένεια είναι αύριο. Τα εγγένεια είναι αύριο. Πρώτη έκθεση στην Ελλάδα. Μεγάλη ατομική, ναι. Ωραία. Συμμετείχα σε άλλη μία στη Μπάρο. Πήγε πολύ καλά και τώρα είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο. Πρώτη λοιπόν ατομική έκθεση, γύρω-γύρω στους πίνακες υπάρχουν, γύρω-γύρω στους τοίχους υπάρχουν πάρα πολλοί πίνακες. Πολύ προσωπικό στοιχείο. Πάρα πολύ. Σε κάθε πίνακα. Σε όλους. Και αγαπημένος. Α. Και γιατί. Πολύ. Και είναι αγαπημένη, έχει κάποιους και κάτω, αγαπημένος είναι και αυτός εδώ, που σε πολλούς δεν αρέσει. Γιατί? Γιατί έχει πολύ μπλε και γκρι και okay. Τους βγάζει έτσι ένα μουντο στοιχείο, αλλά εμένα μου αρέσει. Θες να τα πάρουμε από την αρχή? Ας τα πάρουμε από την αρχή, ναι. Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ? Όχι. Α, λάθος. Α, το πάρουμε την αρχή, να το πεις εσύ. Γεννήθηκα στο Χιούστον. Οκ. Ήρθα εδώ 4-5. Ωραία. Μεγαλώνω εδώ. Ασχολείσαι με τη ζωγραφική? Στο δημοτικό ασχολήθηκα. Είχαμε έναν καθηγητή που ζωγράφιζε. Κάναμε... Εικαστικό. Όχι, ήταν, δεν θυμάμαι. Okay. Πέρασε πολλά χρόνια. Το άρεσε η ζωγραφική, τώρα δεν θυμάμαι το λόγο. Και κάναμε μαθήματα και Σάββατο. Πηγαίναμε σε εκθέσεις. Είχαμε πάει στο Van Gogh, όπου και ενθουσιάστηκα. Μ' αγόρασα μια αφίσα πίνακα. Τον έχουμε τώρα Βασιάκη. Okay. Τον έχουμε ακόμα στο σπίτι των γονιών μου. Και μετά το αφήνω για ορισμένα χρόνια, το ξαναπιάνω γύρω στο 96 με 98 με γραφίτι. Παράλληλα με άλλες δουλειές, παράλληλα με άλλους εικαστικούς χώρους, παράλληλα με άλλη δουλειά σε εικαστικό χώρο. Κοίτα, δούλευα σε ένα φωτογραφείο, έκανα διανομή φωτογραφίες, φιλμ και τέτοια. Ναι. Και μπορώ να σου πω, είχα και την τάση όταν δεν συμπαθούσα κάποιον, ανακάτευα τα φιλμ, ναι, ήμουν 15 χρονών και του πήγαινα με λάθος φωτογραφίες. Ώστε εσύ φταίς γι' αυτό, μάλιστα. Εγώ είμαι αυτός, ναι. Εντάξει. Φωτογραφία και ζωγραφική είναι άλλο. Είναι άλλο, ναι. Όμως ήθελα αυτό που έβλεπα σε μια φωτογραφία, επειδή ασχολήθηκα με τη φωτογραφία, να το μεταφέρω σε ζωγραφική. Με τα δικά μου βέβαια στοιχεία και με τη δικιά μου φαντασία, τη δικιά μου σκέψη και όλο αυτό.
Άρα πώς ζωγραφίζεις, τι συμβαίνει και εσύ παίρνεις τον καμβά και τα πινέλα σου ή τα χρώματά σου ή τα σπρέι σου και ζωγραφίζεις? Ακούω μια ιστορία που μπορεί να πεις εσύ με ένα φίλο σου ή διαβάζω τα νέα στο ίντερνετ ή βλέπω ειδήσεις ή πράγματα κοινωνικά που μας απασχολούν και τσιμπάω κάτι και αρχίζω να ομιλάω. Είναι σαν να λέμε η άποψή σου για το θέμα. Σε ορισμένα ναι. Το είναι στίγμα σου στο θέμα. Ναι. Ή η προβολή του θέματος. Ζεις έξω και επίστρεψες. Το καλοκαίρι φέτος, τον Ιούνιο. Πώς μας βρήκες εδώ? Μια χαρά. Ωραία, μας βρήκε μια χαρά. Ήρθα πολύ αισιόδοξος και όλα πάνε καλά και οι άνθρωποι γύρω μου πολύ καλά, εξίσου. Και μια χαρά, χαίρομαι πολύ. Ζωγράφισες κάτι εδώ? Ναι. Με θέμα από τα τελευταία, τα πιο hot και επίκαιρα τα ελληνικά. Έχω ζωγραφίσει για τον κορονοϊό κάτι. Είναι κάτω? Είναι κάτω. Θα το δούμε αυτό. Βέβαια, όταν το ζωγράφισα ήμουν στην Αμερική. Okay. Έχω ζωγραφίσει αυτό, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα. Okay. Αλλά έχει γίνει εδώ. Ναι, αυτά από εδώ και είναι και ένα πράγμα. Αν ψάξουμε να βρούμε, αν πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τα έργα σου, να πούμε ότι είσαι ρεαλιστής, εξπρεσιονιστής ή δεν ξέρω... Είμαι τίποτα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που μου αρέσει να ζωγραφίζω. Και που μπορεί να βάλω σε ένα πίνακα όλα αυτά που είπες, όπως και κάνω σε αρκετά, αλλά δεν μ' αρέσει να, δεν θέλω τα ταμπέλα. Τι σου αρέσει περισσότερο, να είναι αφηρημένο ή συγκεκριμένο, ή δεν σε νοιάζει? Κοίτα, χρησιμοποιώ πολύ το αφηρημένο, αλλά έχω και στοιχεία σε ορισμένους πίνακες που είναι και μη αφηρημένοι. Οπότε γίνεται ένα πάντρεμα των δύο ή τριών και βγαίνει το αποτέλεσμα. Πόσο εύκολο είναι να είσαι ζωγράφος είτε στο εξωτερικό είτε εδώ? Στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Ήσουν στην Αμερική? Ήμουν στην Αμερική. Εκεί έκανες εκθέσεις? Έκανα πολλές εκθέσεις. Συμμετείχα στο Art Basel, στο Miami. Δύο φορές, το 18 και το 19, ήμουν σε δύο γκαλερί, επίσης στο Μαϊάμι, και μετά έκανα και διάφορα Wynwood Art Walks, λέγονται αυτά, τα οποία δίνεις τον πίνακά σου ή τους πίνακές σου, τους τσεκάρουνε, λένε «Α, μας αρέσει, δεν μας αρέσει». Και μετά μπορείς να τους εκθέσεις στον δρόμο. Ποιο, έξω? Έξω, όπου έχει και κόσμο που φτιάχνει κοσμήματα, φαγητό, πίνακες, ρούχα. Είναι art walks, λέγονται. Art walk. Τι ωραίο. Και εκεί έρχεσαι και σε άμεση επαφή και με τον κόσμο, γιατί σε ρωτάει πράγματα, σου κάνει παζάρι. Γίνεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό το οργανώνει η πολιτεία, εννοώ. Η πόλη του Μαϊάμι, και γίνεται δύο φορές το μήνα. Είναι δύο Σάββατα το μήνα γίνεται αυτό και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και που συμμετέχει και που βλέπει. Είναι δρόμοι, πεζόδρομοι, σαν να λέμε δικό μας? Όχι, δεν είναι πεζόδρομοι, είναι δρόμοι με πεζοδρόμιο και είσαι στο πεζοδρόμιο ή έχει έναν άλλο χώρο που μπορείς να είσαι και εκεί που είναι, όχι πεζοδρόμιο, μια μάντρα ας πούμε, κάτι πολύ πρόχειρο, δεν είναι φανταστικά κάτι fancy και τέτοια πράγματα. Είναι έτσι μικρό. Και τρως, πίνεις, βλέπεις, αγοράζεις, δεν αγοράζεις. Και έχει μόνο art αυτό? Μόνο τέχνη. Τέχνη. Αλλά τέχνη είναι και το φαγητό. Γι' αυτό και έχει και φαγητό.
Τέλειο. Ναι, καινούριου σεφ που θέλουν να δείξουν τις ιδέες τους. Έχει τέτοια πράγματα. Αυτό λοιπόν γίνεται έξω. Άρα έξω το να είσαι καλλιτέχνης είναι. Κοίτα, πιο εύκολο ίσως. Το Μαϊάμι φημίζεται για την τέχνη του. Έχει πολλούς καλλιτέχνες. Ο ένας, το καλό που έχει είναι ότι ο ένας βοηθάει τον άλλο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Βοηθάει. Σε διαφημίζει με όποιο τρόπο μπορεί και εσύ κάνει το ίδιο για αυτόν. Υπάρχει μια αλληλεγγύη, θα έλεγα. Και υπάρχει τέχνη παντού, ναι. Και εδώ. Και εδώ υπάρχει τέχνη παντού. Εξαρτάται πώς θα το δεις εσύ. Βέβαια είναι λίγο διαφορετικά, αλλά δεν θέλω να κακολογήσω την Αθήνα ή την Ελλάδα για κανένα λόγο. Μα είναι πανέμορφη και η Αθήνα και η Ελλάδα. Δεν είναι η βάση σου, ε. Εδώ είναι το σπίτι μου. Και εδώ στο σπίτι του ο Άλεξ κάνει την πρώτη του ατομική έκθεση που έχει τα γένειά της αύριο στο Μπάρετ με τίτλο The Home Show. The Home Show. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου project. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου project που γίνεται στο Μπάρετ με διάφορους καλλιτέχνες, διάφορες τεχνοτροπίες και τέτοια πράγματα. Είναι The Home Show, Past, Present, Future. Ο τίτλος είναι δικό σου. Ναι. Γιατί έχει πράγματα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Okay. Όπως το βλέπω εγώ. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ότι θέλω να ακούσω και το αθηναϊκό κοινό να μου πει τη γνώμη του. Γιατί στην Αμερική άρεσε τον κόσμο, πήρα πολύ αγάπη, το ξέρω αυτό, το έλαβα. Θέλω να δω και ο δικός μου κόσμος εδώ, τι του αρέσει, δεν του αρέσει, σου. Του σπιτιού μου, ναι. Προσκαλούμε λοιπόν τον κόσμο εδώ του σπιτιού της Αθήνας στο Μπάρετ, μετά την άρση των μέτρων. Ναι, δυστυχώς. Μετά την άρση των μέτρων, για να μας πει τη γνώμη του. Πού άλλο σε βρίσκει κάποιος? Έχω Instagram. Άμα θέλεις, βεβαίως. Είναι ALXKTG και στο προσωπικό μου website που είναι alexkatig.com. Okay. Είναι εύκολο. Εντάξει, είναι εύκολο. Ακούστηκε και δύσκολο. Θα τα γράψουμε και από κάτω εμείς. Ναι, ναι. Και... και αλλού τα έργα σου. Είναι και στη γκαλερί ενός φίλου του Παύλου, του The Bebe, κάπου εδώ τριγύρω θα είναι, όπου είναι online. Είναι online, θα κάνουμε και κάτι στο χώρο του. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σου. Ελπίζω αυτός ο ένας μήνας που θα λειτουργήσει η έκθεση να πάρεις όλο το feedback που θες και όλη την αγάπη που θες. Πίνακες με πολύ προσωπικό στοιχείο και πολύ προσωπική ταυτότητα του Άλεξ. Μικρές προσωπικές ιστορίες σε κάθε πίνακα. Όπου κάπου διάβασα ότι εσύ έχεις μικρή προσωπική ιστορία για κάθε πίνακα, αλλά αφήνεις τον καθένα να βρει τη δική του. Ναι, θέλω να ακούσω και τη δικιά του ιστορία. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Γιατί εγώ έχω την ιστορία μου, ποτέ δεν μοιράζομαι την ιστορία μου, περιμένω τον άλλο να μου πει τι έχει να πει, τι βλέπει και παράλληλα να μάθω από αυτό. Οπότε σας προσκαλούμε στο Μπάρετ, στην έκθεση του Άλεξ. Ήμουνα η Στέιση, ήταν το Talk Radio. Σας φιλώ. Ευχαριστώ.